11 χρόνια ποιμαντορία συμπληρώνει φέτος ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος. Ο ίδιος εξηγεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην άσκηση των καθηκόντων του, που όλες όμως ξεπερνιούνται συν Θεό. Συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από την ημέρα της χειροτονίας μου εις επίσκοπον το 2004. Αυτά τα 11 χρόνια εμείς τα μετράμε, ο Θεός τα ζυγίζει. Και εύχομαι και προσεύχομαι μακάρι το ειδικό βάρος να είναι ουσιαστικό και για μένα αλλά και για τους χριστιανούς της επαρχίας μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση ενός επισκόπου. Και κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε έτσι εξομολογητικά απλά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια Μητρόπολη καθώς τα επομίζεται ο επίσκοπος και τα συμμοιράζεται μαζί με τους ιερείς του. Αυτή είναι μια πορεία στην εποχή μας δύσκολη, όπου έχεις να αντιμετωπίσεις πνευματικά θέματα σε συνδυασμό με διοικητικά. Δεν μπορείς να αποφασίσεις μόνο ως ποιμένας, χρειάζεται να αποφασίζεις και ως προϊστάμενος του νομικού προσώπου. Και κάθε απόφαση του προϊσταμένου του νομικού προσώπου πρέπει να εμβαπτίζεται μέσα στη φροντίδα σου, στην ευθύνη σου, στην αίσθηση της, του λόγου που θα δώσεις στο Θεό ως ποιμένας της Εκκλησίας. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Μητρόπολη είναι η έλλειψη ιερέων. Στη Θράκη αυτό το πρόβλημα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο προς το παρόν, αλλά γενικά αποτελεί ζήτημα. Γι' αυτό και κάθε φορά που χειροτονείται ένας ιερέας, η χαρά είναι μεγάλη. Η δεξιά σου, Κύριε, δεδόξαστε ενισχύ. Η δεξιά σου, Κύριε, έθραψε νεκρούς και πλήθη της ισχύω σου συνέτριψε τους υπεναντίους. Άξιο! Άξιο! Έχουμε και τη δυσκολία διορισμού των ιερέων. Εδώ στη Θράκη ευτυχώς τα καταφέρνουμε καλά και έχουμε ιερείς και έχουμε τη δυνατότητα να χειροτονήσουμε κάπως περισσότερο από ότι στην άλλη Μητρόπολη, στην άλλη υπόλοιπη Εκκλησία της Ελλάδος και στις Μητροπόλεις, να δώσει ο Θεός και οι ιερείς να στέκονται στο ύψος του αξιώματός τους και της διακονίας τους, αλλά και ο λαός μας να κατανοεί την ευθύνη των ιερέων. Γιατί όπως προχωρούν τα πράγματα, ενδεχομένως σε λίγα χρόνια να μην έχουμε ιερείς. Και τα χωριά μας να μείνουν άδεια. Στις πόλεις θα υπάρχουν. Είναι μεγάλη η φροντίδα του τόπου μας να γεννήσει τους ιερείς του. Εάν ένας τόπος, ένα χωριό, μια πόλη δεν βγάλει τους ιερείς που χρειάζονται, τότε θα μείνει οπωσδήποτε χωρίς να χτυπούν οι καμπάνες και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα με μια ευπρέπεια, με μια τάξη να τελούνται και τα μυστήρια. Θα τελούνται, αλλά ίσως από κάποιους άλλους βιαστικά ως πάρεργα. Να δώσει λοιπόν ο Θεός να στεκόμαστε στο ύψος αυτής της ιεροσύνης και της πνευματικότητός της όπως τη ζούμε σήμερα στον τόπο μας, στην εποχή μας και να μην δώσει ο Θεός να πειραστούμε ή να κλονιστούμε πάνω σε αυτό το γεγονός. Κάθε φορά που χειροτονείται ένας ιερέας πάντως πρόκειται για ένα σημαντικό πνευματικό γεγονός. Η χειροτονία είναι μια χαρά. Μια πνευματική χαρά για μια επαρχία όταν ένας νέος άνθρωπος, έγγαμος όπως ο Χρήστος Γιωβάνος, χειροτονήθηκε σήμερα διάκονος, παντρεμένος με ένα παιδάκι, θα το βαπτίσουμε σε λίγο εδώ στο ναό, στο μοναστήρι,